περάσαμε 10 χρόνια δύσκολα και η οικονομία μας και η κοινωνία μας είναι αρκετά συρρυκνωμένα από τα πράγματα. Τα οποία αυτά καταγράφονται στην υγεία, στις αγορές μέσα. Αυτά φαίνονται, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα και με βάση αυτά πρέπει να προσδιορίσουμε τις ικανότητες και τις δυνατότητες μιας αγοράς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζονται πολιτικές, χρειάζονται ρυθμίσεις που πραγματικά θα δημιουργήσουν άλλα πράγματα για να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να βοηθούν περισσότερο η αγορά. Παρ' όλα αυτά, την γιορτινή αυτή περίοδο και έχουμε πει πολλές φορές ότι οι μέρες αυτές, αυτές δύο καλές μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, τρεις γιορτές είναι, έτσι, πραγματικά προτρέπουν, αν θέλετε, τον κόσμο, τα νοικοκυριά, να προβούν και να καλύπτουν κάποιες ανάγκες, πολύμορφες ανάγκες των ημερών αυτών. Εντάξει, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν και προελφήναν προηγούμενα, υπήρχε έτσι μια, αν θέλετε, μια ελπίδα ότι τα πράγματα θα πηγαίνανε καλύτερα με την περσινή χρονιά. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα έτσι μικρά, τα οποία ίσως βοηθούσαν. Μπορώ να πω ότι δεν βοήθησε λίγο ο χρόνος, γιατί οι αγορές και τα νοικοκυριά, όταν θέλουν να προβαίνουν σε αγορές, ο καιρός λειτουργεί. Ναι, λειτουργεί. Λειτουργεί, ξέρω να πούμε, αποτρέπει διάφορα πράγματα. Ειδικά τις δύο προηγούμενες τις μέρες της πρωτοχρονιάς και της του Χριστουγέννου ήταν πολύ κακός ο καιρός και πραγματικά δεν έγιναν αυτά που περιμέναμε. Τώρα ξεκινήσαμε σήμερα, αρχίζει η μεγάλη πτωτική περίοδος του χειμώνα. Έχουμε την ελπίδα ότι το χρονικό αυτό μεγάλο διάστημα είναι ένα μεγάλο διάστημα. Οι καταναλωτές που δεν μπορέσανε τα προηγούμενα γιορτές μέσα να καλύψουν ανάγκες τους ή άλλες μορφές ανάγκες που θέλουν να καλύψουν τα νοικοκυριά τους, πιστεύουμε ότι θα βγουν στις αγορές και θα καλύψουν αυτές τα προϊόντα που χρειάζονται. Αυτό που θέλω να πω το εξής, ότι η αγορά είναι έτοιμη, με πολύ δυναμισμό έχει μπει σε αυτή τη μεγάλη πτωτική περίοδο. Τα εμπορικά καταστήματα της μικρομεσαίας εμπορικής επιχειρηματικότητας και τις ντόπιες επιχειρήσεις ιδιαίτερα είναι έτοιμες και περιμένουν τους καταναλωτές, ναι. Καλούν τους καταναλωτές. Γιατί, το θέμα είναι να ανταποκριθούν και οι καταναλωτές. Βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε από τη μεριά του λιανικού εμπορίου. Υπάρχει πάρκια προϊόντων, ποιοτικά προϊόντα και με πολύ δυναμισμό στις εκπτώσεις. Δηλαδή ξεκινάει ήδη η εκπτωτική περίοδος με πολύ σημαντικά ποσοστά. Έτσι, πολύ δυναμικά. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα οι καταναλωτές θα... Ελπίζουμε ότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, με ηρεμία, να κάνουν μια έρευνα αγοράς και είναι σίγουροι ότι στην αγορά μέσα θα βρουν ποιοτικά προϊόντα και πολύ καλές τιμές που πραγματικά θα είναι κέρδος για την τσέπη τους που είναι πιεσμένοι ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι και αν έχουν κέρδος και οι έμποροι, κύριε Κουμαντάκη, γιατί ακούμε για εκπτώσεις, ακούμε για ενδιάμεσες εκπτώσεις, ακούμε για άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές και δράτωμε της ευκαιρίας με αφορμή και μια σημερινή ανακοίνωση του Συλλόγου, του Εμπορικού Συλλόγου, η οποία τι αναφέρει ουσιαστικά και θέλω να μου απαντήσετε από αυτού, ότι θα πρέπει πλέον να περιοριστούμε όλοι στις δύο εκπτωτικές περιόδους. Γιατί το αναφέρατε συγκεκριμένα αυτό? Έχετε διαπιστώσει όντως ότι δημιουργούνται ελλείμματα στον εμπορικό κόσμο και στα ταμεία, τόσα ώστε θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτές? Βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα μου έχετε λίγο χρόνο, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το αναλύσω, ναι, λίγο το θέμα αυτό. Τα τελευταία χρόνια, στη μεγάλη κρίση, διαμορφώθηκαν διάφορες πολιτικές, υποτίθεται να βοηθήσουν την κοινωνία
και την αγορά. Και αυτές οι πολιτικές δεν κάναν τίποτα άλλο παρά μόνο να δημιουργήσουν μια, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, ακανονικότητα και μια ανισορροπία έτσι και στις αγορές και στην κοινωνία. Ναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο ότι, ξέρω εγώ, είναι εκτόσεις όλος ο χρόνος. Αυτά έχει καταλήξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι εκτόσεις έχουν μια οικονομική φιλοσοφία συγκεκριμένη και για δεκαετίες τώρα αυτό ήταν μια σχέση που πραγματικά το εμπόριο και οι καταναλωτές ξέρανε στη διαδικασία αυτή μέσα ότι θα καλύπτανε ανάγκες τους για προϊόντα τα οποία βγαίνανε στο σεζόν κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκτόσεων. Ξαφνικά μπήκαν ενδιάμεσες, Κυριακές, από εδώ, από εκεί, διάφορα πράγματα. Πολλές φορές επέμβει και έχετε πει ότι δεν είστε σύμφωνος, ούτε με ορισμένες Κυριακές. Δεν είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Είναι το λιανικό εμπόριο και της Κρήτης, αλλά και όλης της Ελλάδας. Τα στοιχεία που έχουμε καταγράψει τα τελευταία αυτά χρόνια μέσα από αυτές τις διαδικασίες δεν βοηθούν ούτε το λιανικό εμπόριο, ούτε τις αγορές. Υπάρχει μια ανισορροπία ούτε σε σχέση με τους καταναλωτές. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε πλέον να έχουμε κινήσεις εμπορικές, οικονομικές κινήσεις και προωθήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν μέσα με τέτοια διαδικασία ανισορροπίας. Και δεν υπάρχει πια πλέον ούτε μια εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και αγορών. Στη διαδικασία λοιπόν αυτή, οι έμποροι της Κρήτης, όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της Κρήτης, που έχουν την τιμή να είμαι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, έκαναμε πέρυσι μια έτσι ενδελεχής μελέτη στο θέμα αυτό πάνω και μια πρόταση την οποία είχαμε καταθέσει στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ, το βάθμιο όργανο του Γενικού Εμπορίου, και τώρα η ΕΣΕΕ, όπου εγώ προσωπικά ανάλυσα αυτή την άποψη και εκεί διαπίστωσαμε κιόλας ότι είναι μια άποψη όλης της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο δικιά μας, είναι όλης της Ελλάδας. Στην κατεύθυνση αυτή τώρα η ΕΣΕΕ ξεκινάει και ζητάει να αρχίσει ένας διαφορετικός νόμος, να γίνει μια διαφορετική ρύθμιση που θα χρειαστούν αυτά στην και από την κυβέρνηση, να προχωρήσουμε με τη διαδικασία κάποια στιγμή, να μπούμε στην κανονικότητα. Όταν φύγαμε τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, μια τελείως και η οικονομία και η κοινωνία, μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει τα ακραία πράγματα, τα οποία έχουν ξεφύγει μέσα από μια ισορροπία και οτιδήποτε έχει σχέση με αναλογία σχέσεων και δεδομένων. Πρέπει κάποιοι να μπούμε τώρα και η οικονομία μας, να μπει η διαδικασία, αν θέλετε, να μπούμε σε μια διαδικασία πολιτικών που θα εφαρμόσουμε ένα βήμα παραπάνω στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτά πρέπει να πούμε σε μια κανονικότητα σε όλα τα έτσι. Άρα μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργηθούν μέχρι και οι ενδιάμεσες εκτόσεις, εάν αυτό χρειαστεί, ακόμα και με νομική τροπολογία. Προς το παρόν όμως υφίσταται ο νόμος ο νός. Ξεκίνησε σήμερα η εκτοτική περίοδος για όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Την Κυριακή προαιρετικά όσοι έμποροι σε όλη την Ελλάδα θα είναι καταστήματα ανοιχτά. Μάλιστα. Και καλούμε τους καταναλωτές εδώ να καλύψουν τις ανάγκες τους και να τονίσουμε ότι θα ήταν μια προτροπή στους καταναλωτές ότι να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Έτσι. Είναι θεώρημα και κανόνας, οικονομικό θεώρημα και κανόνας, ότι όταν στηρίζει μια τοπική οικονομία, μια τοπική επιχείρηση και στηρίζει τοπική οικονομία, στηρίζεις μέσα από ένα δοχεία, συνολούν τα δοχεία, είναι η μικρή μακροοικονομία με την οικονομία των νοικοκυριών. Στηρίξτε την τοπική οικονομία, τους τοπικούς εμπόρους. Αυτό είναι. Τέλος, τοπική επιχειρηματικότητα.